Πάμε να δούμε τους κρυούς, λοιπόν. Εδώ πέρα, αγαπητοί μου κρύοι, συναισθηματική είναι η ένταση για σας, ψυχολογική είναι η ένταση για σας. Γενικώς, τα ζώδια της φωτιάς, δηλαδή κρύοι, λέοντες και τοξότες, σε αυτή τη φάση είναι πιο πολύ οι διεργασίες που γίνονται εσωτερικές, ψυχολογικές. Πέρα δηλαδή από αυτά που μπορεί να συμβαίνουν στην καθημερινότητά τους κτλ. Κτλ. Υπάρχει μία κατάσταση που είναι σαν να βράζει κάτι μέσα σας. Για άλλους βράζει ένας θυμός, για άλλους βράζει κάτι άλλο. Γενικώς είναι μία περίοδος πιο εσωτερική, ακόμα και αν συνεχίζετε να είστε αυτοί οι εξωστρεφείς τύποι και να κάνετε τέλος πάντων όλα αυτά που μπορεί να ενθουσιάζουν τους άλλους. Εσείς μέσα σας έχετε διάφορα πράγματα τα οποία φαίνεται ότι σας απασχολούν ιδιαιτέρως. Αυτά που σας απασχολούν είναι δύο, κυρίως οικονομικά, η πορεία, η εξέλιξη, οι προοπτικές και το άλλο έχει αφορά τις ερωτικές σχέσεις, τη σχέση με τον σύντροφό σας, την έλλειψη ίσως μιας σχέσης ή μια σχέση που μπορεί να μην έχει πάει καλά μέχρι τώρα, όλο αυτό μπορεί να σας βασανίζει λίγο περισσότερο. Προς το παρόν δεν διαφαίνονται 100% λύσεις ώστε να πάτε παρακάτω. Υπάρχει δηλαδή μια κατάσταση στασιμότητας που όμως πρέπει να την εκμεταλλευτείτε με την έννοια ότι σας δίνεται ο χρόνος να σκεφτείτε καλύτερα, να δείτε καλύτερα τα πράγματα πριν εκδηλώσετε την οποιαδήποτε δράση.